Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δείτε το επίμαχο βίντεο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στο δικαστήριο που θα γίνει ως απάντηση της κυρίας Δούκα στα συναντίδραση του κυρίου Κιμούλη. Ο κύριος Κιμούλης λέει, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα κτλ. Ακούστε τι είχε πει. Τι είχε πει, κυρία Ανάδο. Ο κύριος Κιμούλης, η συνέντευξή του λοιπόν, είχε πει ότι ο πρώτος που θα εκδικηθεί ο δάσκαλος είναι ο μαθητής. Πονάει η κοπή των φάλου λόρου. Ενώ όταν σφεύγει και στη συνέχεια παρακάτω, τον ακούμε και λέει ότι κι εγώ έχω, εντός εισαγωγικών θα το βάλω εγώ, εκδικηθεί μαθητές μου. Το λέει. Το λέει ο ίδιος, ξεκάθαρα, είναι ξεκάθαρα. Το λέει, το είπε. Ακούστε παρακαλώ πολύ. Σάλλος με αυτό το βίντεο του Γιώργου Κιμούλη. Δείτε το παρακαλώ. Όσο μεγαλώνει κάποιος, απομακρύνεται από τον χώρο της δημιουργίας. Για πολλούς λόγους. Είτε γιατί κουράζεται, είτε γιατί δεν μπορεί, λόγω ηλικίας, να δημιουργήσει. Τι του μένει? Του μένει να διδάσκει. Του μένει να καθοδηγεί. Του μένει να συμβουλεύει. Ναι. Την πρώτη, αν θες, συμβουλή που σου δίνω, είναι φοβού τους πυγμαλίωνες. Μάλιστα. Να φοβάσαι όσο δεν μπορείς να φανταστείς αυτούς που θέλουν να σε συμβουλέψουν. Γιατί όμως αυτό? Γιατί κάποια στιγμή θα αναγκαστείς, φυσικό είναι, να αυτονομηθείς. Να φύγεις από τον χώρο της μαθητείας. Να φύγεις από αυτόν που σε συμβουλεύει. Να φύγεις από το δάσκαλο. Και τότε μπορεί, ο πρώτος που θα σε εκδικηθεί θα είναι ο δάσκαλος. Γιατί να σε εκδικηθεί, δεν θα χαρεί? Με την εξέλιξή σου, με την πορεία σου, με το... Πονάει η κοπή του ομφάλιου λόρου πάντα. Σου έχει συμβεί? Ναι. Δεν θα σε ρωτήσω με ποιον. Όχι. Και να με ρώτα και δεν θα σου έλεγα. Μου έχει συμβεί και από τον νέο ρόλο και με τον άλλο ρόλο. Και από τον έναν ρόλο, δηλαδή το έχει δεχτεί, αλλά και το έχει κάνει. Το λέει ξεκάθαρα ο κύριος Κιμούλης. Άρα λοιπόν θα κληθεί στο δικαστήριο ο κύριος Κιμούλης όταν θα υπάρχουν εκεί πέρα και οι συνήγοροι της κυρίας Δούκα, ή αν θα βρεθεί και ο ίδιος κατηγορούμενος, δεν ξέρω μεθαύριο, να δώσει απάντηση και εξήγηση για αυτό το οποίο λέει. Μιλάει για εκδίκηση. Και θα πρέπει να πει στο δικαστήριο ο κύριος Κιμούλης ποια είναι η εκδίκηση στην οποία αναφέρεται. Και με ποιον τρόπο γίνεται η εκδίκηση στην οποία αναφέρεται. Τι ακριβώς συμβαίνει εδώ? Θα πρέπει να δώσει απάντηση. Ποια είναι η εκδίκηση? Να κλωτσάει, είναι εκδίκηση ή είναι ψέμα? Να βρίζει και να υπάρχει λεκτική κακοποίηση, είναι εκδίκηση ή όχι? Ποια είναι η εκδίκηση? Να τις κερνάει καραμέλες και γλυφιτζούρια? Είναι η εκδίκηση? Να τους πηγαίνει αρνάκια κοντοσούρια για να τους πάθουν χοληστερίνη? Είναι η εκδίκηση? Θα πρέπει να απαντήσει ο κύριος Κιμούλης ποια είναι η εκδίκηση. Και την οποία δέχτηκε, αλλά την οποία ως δάσκαλος ο ίδιος την έχει κάνει. Λέει εδώ ότι έχει εκδικηθεί. Έχει εκδικηθεί ως δάσκαλος στους μαθητές του. Γιατί πονάει η κοπή του ομφάλιου λόρου. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ο κύριος Κιμούλης. Και έχει προκληθεί σάλος πραγματικά με το συγκεκριμένο βίντεο και είναι το βίντεο το οποίο πραγματικά θα χρησιμοποιηθεί στο δικαστήριο. Όπου εκεί θα πρέπει να δώσει εξηγήσει ο κύριος Κιμούλης για αυτό το οποίο έλεγε. Γιατί εδώ είναι σαν να παραδέχεται κάποια πράγματα. Είναι σαν να παραδέχεται αρκετά πράγματα. Είναι μια ομολογία πραγμάτων και καταστάσεων. Εδώ λέει ο ίδιος ναι. Αλλά θα πρέπει να πει και στα δικαστήρια. Εμείς δεν είμαστε ούτε δικαστήριο εδώ. Τηλεοπτική εκπομπή είμαστε. Ούτε κατηγορούμε κανέναν. Ναι. Ακούμε τις καταγγελίες. Μεταφέρουμε και έχουμε υποχρέωση να μεταφέρουμε τις καταγγελίες. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να πάει στην ελληνική δικαιοσύνη για να αποδείξει την αθωότητά του ή όχι. Αλλά εδώ τα λέει ξεκάθαρα ο κύριος Κιμούλης. Ότι εκδικείται. Έχει εκδικηθεί. Απλώς δεν είπε τον τρόπο που εκδικείται. Εδώ υπάρχει ομολογία. Ο ίδιος τα λέει, τα λέμε εμείς. Λέει ο κύριος Κιμούλης, έχω εκδικηθεί. Δεν τα λέμε εμείς. Τα είπε ο ίδιος. Τα είπε ο ίδιος. Μπροστά στην κάμερα. Λίγο καιρό πριν. Μένουμε εδώ.